το σταματήσει. Είναι από αυτά που σε παίρνει το βράδυ. Ακριβώς. Λοιπόν, πες μου. Λοιπόν, κοίτα, ήταν καταβεβλημένη. Λέει ακόμα δεν είναι στην ανάρρωση. Έχει και μία ψυξάρα, τέλος πάντων. Με την κουμπτέλη κοντά, συγγνώμη, γιατί κρυώνω λίγο σήμερα. Ναι, ναι. Πρόσεχε, μην μας αρρωστήσει. Ναι, όχι. Έχει και μία ψήξη την οποία την ενοχλεί, τέλος πάντων. Εντάξει, η γυναίκα είναι άρρωστη. Ταλαιπωρήθηκε από βαριά ίωση, ρε. Ακριβώς, είπε, δεν είμαστε από σίδερα. Κάποια στιγμή αρρωσταίνουμε. Άνθρωποι είμαστε. Σχολίασε βέβαια την πολύχρονη πορεία της για όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει στα εγκλήματα, αλλά λέει ότι δεν φοβάται η Αγγελική Νικολούλη όσες απειλές κι αν έχει δεχτεί στο παρελθόν. Συν ότι μπορεί να ζήσει, Κατερίνα μου, μακριά από την τηλεόραση και τα φώτα της. Καλά, γι' αυτό είμαι σίγουρη, γιατί είναι άνθρωπος πολύ εντάξει. Δηλαδή τα έχει πει πολύ καλά με τον εαυτό του και έτσι φαίνεται. Πάμε να δούμε παρακαλώ τι μας είπε η Αγγελική Νικολούλη και να το σχολιάσουμε. Αισθάνομαι συγκινημένη γιατί είναι ο κόσμος εδώ. Και δεν μπορούσα να μην έρθω, αν και στην ανάρρωση και με ψήξη, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Αλλά ήρθα εδώ γιατί ήθελα να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που είναι πάλι κοντά μας. Πώς είναι όταν συναντάς ανθρώπους που έρχονται να σε δουν από κοντά, να διαβάσουν, να σου μιλήσουν για το βιβλίο σου? Είναι συγκλονιστικό, είναι συγκινητικό. Όταν σου λέει η κοπέλα ότι ήρθα μόνο και μόνο από τη Γερμανία για να σε δω, εντάξει. Δεν χρειάζονται λόγια, νομίζω ότι και μόνο η κίνηση τα λέει όλα. Η αρρώστια σας, αυτή το κρύωμα, άναψε φωτιές. Γιατί δεν έχετε συνηθίσει να λείπετε ποτέ από την εκπομπή. Τι να κάνω, και τώρα είσαι που στέκομαι με. Για να βγω την Παρασκευή και με δυνατό θέμα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν είμαστε από σίδερο, αρρωσταίνουμε κι εμείς, βρε παιδιά. Εντάξει. Είστε όμως μαχήτρια. Δεν το βάζετε ποτέ κάτω. Εντάξει, μάχη με ρεπόρτερ. Είστε από τις ρεπόρτερ εκείνες που έχουν δεχθεί και απειλές. Απειλές υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να τις συζητάω τώρα. Τι είναι αυτό που δεν πει εξάλλου, νομίζω ότι... Δεν θέλω, απλά ο φόβος όχι. Κάποιοι που αν άφηνα το φόβο να με γονατίσει, δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν αλλού τώρα. Είναι αυτό που σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε, να γράφετε βιβλία, να κάνετε την έρευνά σας. Η στήριξη του κόσμου, η αγάπη, αυτό. Η δύναμη που σου δίνει η έρευνα, άμα έχεις γεννηθεί ρεπόρτερ, συνεχίζεις και όσο αντέξεις. Υπάρχει κάποια υπόθεση που ίσως πιστεύετε ότι δεν την έχετε χειριστεί σωστά? Δεν είναι ότι δεν την έχω χειριστεί σωστά, είναι πολλές ιστορίες που παραμένουν στα σερτάρια των αρχών, ιδιαίτερα στην επαρχία, γιατί δεν μπόρεσαν να την προχωρήσουν, να την βγάλουν προς τα έξω, να την λύσουν. Και αυτό, παιδιά, δεν είναι τόσο για μένα, είναι για τον κόσμο. Και είναι άδικο να βλέπει ο συγγενής ότι η δική του ιστορία δεν φωτίστηκε. Και ότι παραμένει σκοτάδι γιατί κάποιοι δεν τόλμησαν, γιατί εμείς δεν είμαστε αρχή. Υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή. Είμαστε δημοσιογράφοι στην τηλεόραση. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Αχ, παιδιά μου, δεν μπορώ να αφήσω. Όχι, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Τέλειοι ερευνητές υπάρχουν. Μιλάω και για τις αρχές. Δεν μπορώ να αφήσω τον κόσμο να περιμένει.